εκατομμύρια ευρώ. Τώρα που σωθήκαμε, 31 Δωδεκάτου του 2013, χρωστούσαμε 321 δισεκατομμύρια. Μας είπανε το 2009, ξέρετε, έχετε 129% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος. Άρα πρέπει να σωθείτε, είστε χρεοκοπημένοι, πρέπει να σας σώσουμε. Το 2013, 31 Δωδεκάτου, επειδή ταυτόχρονα κατρακύλησε και το ΑΕΠ μας, κρεμοτσακίστηκε, είχαμε 175% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος. Δηλαδή, με 129 ήμασταν σωσμένοι, ήμασταν χρεοκοπημένοι, με 175 είμαστε σωσμένοι. Πρέπει να είμαστε ηλίθιοι για να πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερο, πόσο μειώθηκε το πραγματικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Τα νούμερα που έχω είναι για την εξαετία 2007-2012. Προκρίσεις και όλη η κρίση μέσα μέχρι και το 2012. Στην Ελλάδα, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 35,4%. Στην Ιρλανδία, που και αυτή είναι σε μνημόνιο, πόσο μειώθηκε? 6,2%. Στην Πορτογαλία, 5,3%. Άρα, εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες γιατί στην Ελλάδα καταβαρθρωθήκαμε. Πόσα δανείστηκε η χώρα, να ξέρουμε δηλαδή. Πήραμε 25 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 72 δισεκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, το EFSF που έχετε ακούσει, το Μηχανισμό Στήριξης. Από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 53 δισεκατομμύρια. Και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χρεώθηκε το ελληνικό κράτος για να τα δώσει στις τράπεζες 41 δισεκατομμύρια. Σύνολο 191 δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά που σας είπα, καινούργια δάνεια. Πότε λήγουν τα δάνεια αυτά? Το 2047, το 2041 και το 2046. Όχι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας έχουμε στραγγαλίσει με αυτόν τον τρόπο. Η ανεργία. Πόσο είχαμε? 470.620 άτομα, ποσοστό 9,5%, ήταν το 2009. 2013, 1.374.054 άτομα, 27,6%. 900.000 άνεργοι επιπλέον. Και τέλος, τι θα γίνει φέτος? Δεν λέω ακόμα αν υπάρχει πολιτική διέξοδος, φαντάζομαι θα υπάρξει χωριστός γύρος. Τι θα γίνει φέτος? Η Ελλάδα φέτος πρέπει να πληρώσει 28,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποδόσεις δανείων από το ΔΝΤ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρουμε 17,5 δισεκατομμύρια. Λείπουνε 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρούμε? 14 και 15. Από το πρωτογενές πλεώνασμα. Αστεία πράγματα. Τι λένε οι Γερμανοί? Θα σας δώσουμε δάνειο 10 δισεκατομμύρια για να το πάρουμε πίσω, να μας πληρώσετε και θα μπείτε σε νέο μνημόνιο. Αυτό λένε οι Γερμανοί. Και ένα τελευταίο, μια λεπτομεριούλα. 25 Μαΐου οι ευρωεκλογές. Ξέρετε πόσα πρέπει να δώσουμε στους δανειστές εκείνη τη βδομάδα των ευρωεκλογών? 4,1 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 3η 20 Μαΐου. Και την Τετάρτη, 21 Μαΐου, άλλα 4,4 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες είναι τα λεφτά που είχε δανειστεί πριν από 5 χρόνια ο Αλογοσκούφης για να σωθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι η κατάσταση με βάση τα στοιχεία. Πάντως δεν θα τα δώσουμε, θα μας τα δώσουν για να τα δώσουμε. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, κύριε. Κύριε Τράκα, τι λέτε? Κοιτάξτε να σας πω, οι συνάδελφοι...